κύριος Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά θα πάρω κατευθείαν στη σύζυγο. Αυτές είναι ντόπιες. Είναι ντόπιες εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου εσύ. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Ποιος εμβολιάστηκε, ρε. Καλώς ήρθατε. Εμβολιαστήκατε. Να είστε καλά. Θα μου προσέχετε, παρακαλώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βρήκαμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Εμβολιάστηκες ή όχι ακόμα? Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ το έκανα πάντως, δεν κατάλαβα τίποτα. Όλα μια χαρά. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κορίτσια, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εμβολιαστήκατε? Ναι, ναι, βέβαια. Όλα εντάξει? Έτσι, μπράβο. Εσείς εμβολιαστήκατε? Μπράβο σας. Να είστε καλά, να μου προσέχετε. Να μου προσέχετε. Λοιπόν, θα καθίσω τώρα 10-15 λεπτά, να σκουλευτείτε ότι όλα είναι μια χαρά. Εγώ πάντως έκανα και τις δύο δόσεις, δεν κατάλαβα τίποτα. Έχω αντισώματα τώρα και είναι μια χαρά. Και εσείς το ίδιο. Μπράβο. Είστε μόνιμος εδώ πέρα. Γεννημένος και εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και όχι προεκλογικά δήματα, πες μου. Φάνηκε αυτό πάνω από όλα. Όχι προεκλογικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που μας έρχεσαν. Να ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Δημαρχέ μου. Η χαρά είναι δικιά μου. Μεγάλη. Επισκέπτομαι τους φούρνους. Θα πάμε μετά στη Τίμενα. Είμαστε εδώ αφενός για να επιβλέψουμε την διαδικασία του εμβολιασμού, η οποία ξεκίνησε χθες στους Βούλγαρους και θα ολοκληρωθεί σήμερα. Όπως ξέρετε, για τα μικρά νησιά μας, για τα κρατικά νησιά μας, έχουμε μια πολιτική να εμβολιάζουμε οριζόντια όλους όσους θέλουν να εμβολιαστούν. Χαίρομαι που και εδώ και στη Τίμενα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο, όταν και οι συμπολίτες σας, οι οποίοι είχαν ενδεχομένως κάποιες μικρές επιφυλάξεις, διαπιστώσουν ότι τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά, θα θέσουν και αυτοί να εμβολιαστούν. Δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τα μικρά νησιά, ειδικά τα κρατικά νησιά, τις κοινότητές τους. Θέλουμε να είστε ασφαλείς, θέλουμε να είστε υγιείς και βέβαια με την ευκαιρία κάθε επίσκεψής μας είναι εδώ πέρα και η αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργός Μεσογειακής Πολιτικής και Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, για να κάνουμε και μια επισκόπηση των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν, των θεμάτων που μπορούμε να λύσουμε. Και όπως ξέρεις, είμαστε αποτελεσματική κυβέρνηση, μας αρέσει να λύνουμε προβλήματα και να ερχόμαστε στη συνέχεια να βλέπουμε αυτά που έχουμε κάνει, να μιλάμε λιγότερο και να πρόσφουμε περισσότερο. Οπότε είναι και μια ευκαιρία να μας μιλήσετε για τα προβλήματα του νησιού. Και οι υπουργοί εδώ, και θέλω να σας συγχαρώ, γιατί είχατε ένα φοβερό επιτελείο, είτε αυτό λέγεται Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είτε λέγεται Εσωτερικών, είτε λέγεται Δίκαιο. Είναι άμεση η ανταπόκρισή του σε κάθε έτοιμο που έχει κάνει τον Δήμο Κοφούνου και τα προβληματάκια του που αντιμετωπίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.